αντιπαραθέσεις. Εντάξει, ας σου δώσουμε και λίγη, ας είμαστε και λίγο υπηκείς, διότι είναι, γιατί είναι στην προεκλογική περίοδο. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ, το οποίο έχει μια σταθερή πορεία και θέση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξω από το ευρώ κτλ. Όλα τα άλλα κόμματα θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουν το ευρώ και αναγκαστικά δεν μπορούν να διώξουν το μνημόνιο, άρα το μόνο που θα κάνουν θα διαπραγματευτούν. Άρα λοιπόν αυτό είναι το must και αυτό πρέπει να κάνουμε μετά τις εκλογές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λύσουμε τα προβλήματα. Πρέπει, αυτό είναι και το μήνυμα των πολιτών εξάλλου, πρέπει να συνεργαστούμε και πρέπει να βρούμε τρόπο να κυβερνήσουμε τη χώρα με συνεργασίες πλέον. Εάν δεν τα βρουν... Δεν υπάρχει τρόπος, δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει. Τι να σας πω, ό,τι αφορά το δικό μας κόμμα, σας είπα από την αρχή ότι σε όλες τις ανακοινώσεις, σε όλες τις ομιλίες, σε όλες τις συνεντεύξεις του Προέδρου, βλέπετε ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, εμείς καταθέτουμε την εμπειρία μας, καταθέτουμε τις γνώσεις που έχουμε για αυτά τα θέματα και δεχόμαστε να συμμετέχουμε σε μια κυβέρνηση ή να στηρίξουμε μια κυβέρνηση στο ποσοστό που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός για να στηρίξουμε τη χώρα σε αυτά που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, το περίεργο ή το ατυχές γεγονός είναι ότι τώρα που πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε να φτιάξουν λίγο, δεν μας εμπιστεύεται ο λαός. Είναι αυτό το είστε αισιόδοξος. Πώς θεωρείτε ότι μπορούν να φτιάξουν τώρα τα πράγματα? Πώς μπορούν να φτιάξουν? Δηλαδή, σας βλέπω ότι είστε αισιόδοξος. Λέτε ότι τώρα που μπορούν λίγο να φτιάξουν τα πράγματα, δεν μας εμπιστεύονται οι πολίτες. Κοιτάξτε, η χώρα ποιες προοπτικές έχει? Ή να φύγουμε από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάμε σε μια χώρα τύπου Αλβανίας πριν το Χότζα, να μπορούμε να εισάγουμε. Τώρα φωνάζουμε γιατί δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα φάρμακα που εμείς τόσο καιρό. Αν δεν είχαμε εφαρμόσει το μνημόνιο, δεν θα είχαμε να αγοράζουμε φάρμακα από το 2009. Εμείς λοιπόν συντηρήσαμε τη χώρα και τη φέραμε μέχρι εδώ. Και εάν όμως δεν υπογράψουμε το μνημόνιο και καταργήσουμε το μνημόνιο, δεν θα έχουμε φάρμακα. Δεν είναι ότι δεν θα έχουμε να τα αγοράσουμε, δεν θα μας πληρώνουν τα ταμεία. Για φανταστείτε τη χειρότερη κατάσταση, να μην έχουμε καθόλου φάρμακα. Επομένως η μόνη λύση είναι η δανειακή σύμβαση, αυτό που όλοι λέμε μνημόνιο και το έχουμε πάρει σαν ένα προεκλογικό σλόγγαν έτσι και το κατηγορούμε και λέμε ότι είμαστε υπέρ και κατά του μνημονίου. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι είμαι υπέρ του μνημονίου. Σαφώς. Και κάθε σκεπτόμενος Έλληνας ο οποίος το έχει διαβάσει προσεκτικά και ξέρει την κατάσταση της χώρας, πιστεύω ότι πρέπει να είναι υπέρ του μνημονίου. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Τώρα, να πούμε πολλά πράγματα γιατί φτάσαμε εδώ. Ποιος έφταιγε και εκεί. Αυτά ναι, συμφωνώ. Να πούμε όσα θέλετε εκεί. Αλλά τώρα που είμαστε εδώ όμως, η μόνη λύση είναι το μνημόνιο. Και κάτι τελευταίο. Το μνημόνιο δεν είναι τίποτα άλλο, είναι μια σύμβαση η οποία μας βοηθάει να λύσουμε τα προβλήματα. Μας λέει να κάνουμε αυτά που έπρεπε να έχουμε κάνει μόνοι μας. Δηλαδή αυτά που είπαμε στην αρχή, ότι πρέπει να έχουμε οργανώσει το δημόσιο τομέα, ότι πρέπει να έχουμε την υγεία, την ανάπτυξη, όλα αυτά. Αυτά μας λέει το μνημόνιο. Ναι, αλλά είναι τώρα και... βέβαια είναι και κάποιοι όροι, με συγχωρείτε λίγο, είναι και κάποιοι όροι που είναι λίγο καταχρηστικοί, λίγο παραπάνω. Ήταν στη θέση που βρισκόμασταν, ήμασταν σε πολύ άσχημη διαπραγματευτική θέση. Ήταν συγκυρία τότε, έτσι τους δεχτήκαμε. Αλλά προφανώς αυτό που λένε όλοι τώρα, ότι θα διαπραγματευτούμε και λένε τώρα γιατί εμείς δεν διαπραγματευτήκαμε πριν και θα διαπραγματευτούμε τώρα. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφή αυτά τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια συνεχής διαπραγμάτευση. Έτσι δεν είναι? Ναι. Η Τρόικα κάθε φορά που έρχεται εδώ πέρα που λένε θα έρθει σε 2 μήνες η Τρόικα, θα έρθει σε 3 μήνες η Τρόικα. Δεν έρχονταν εδώ και έβλεπε πώς πήγαινε η κατάσταση και διαπραγματευόμασταν πάλι. Αλλά το άλλο που άρα και το Μνημόνιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια συνεχή διαπραγμάτευση. Το άλλο όμως που ανησυχεί πάρα πολύ τον κόσμο και το βλέπουμε ας πούμε και από γκάλωπο που γίνονται, ότι ωραία, εμείς μιλάμε για ελπίδα αυτή τη στιγμή, αλλά ταυτόχρονα στην Ευρώπη, σε αυτό το ενιαίο κράτος που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν, η Ισπανία μπήκε χθες στο μηχανισμό στήριξης. Και άλλες χώρες πάνε από το κακό στο χειρότερο. Είναι σαν να καταραίει αυτή η δημιουργία του νέου κράτους Ευρώπη. Ναι, προφανώς. Βλέπετε δηλαδή περισσότερο πιθανό το σενάριο να μοιραστεί η Ευρώπη, να γίνει η Ευρώπη των 2 ταχυτήτων, του Βορρά και του Νότου, ή θεωρείτε ότι θα υπάρξει συνολική αλλαγή στην Ευρώπη? Η συνολική κατάρρευση. Η συνολική κατάρρευση. Καταρχάς, σας είπα από την αρχή ότι και έτσι είναι, δηλαδή δεν το λέω εγώ, ότι η Ευρώπη είναι μια, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια συνεχής διαπραγμάτευση. Άρα μέσα σε αυτή τη συνεχή διαπραγμάτευση μπορεί να συμβεί και οτιδήποτε. Εγώ λοιπόν αυτό που πιστεύω είναι ότι θα πάμε όπως είμαστε.
είδατε πόσο γρήγορα ανταποκρίθηκαν και έλυσαν τα προβλήματα της Ισπανίας. Και προφανώς ό,τι αφορά την Ελλάδα, η Ελλάδα είναι, αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εάν κάνουμε τα στοιχειώδη, γιατί αυτά που λέει το μνημόνιο, αυτά που όλος ο κόσμος λέει και τα λέει και το μνημόνιο, ότι πρέπει να κάνουμε, αυτά που πάει στις εφορίες και δεν εξυπηρετείται, αυτά που παίρνουν τις μίζες, αυτά που παίρνουν συντάξεις πεθαμένοι, που αυτά, όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή, αυτά μας λέει το μνημόνιο, να τα φτιάξουμε. Ένα μεγάλο κομμάτι, όχι δεν μας λέει μόνο αυτά βέβαια, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του μνημονίου είναι αυτά. Όμως αυτά έγιναν. Αυτά δηλαδή πρέπει να τα φτιάξουμε. Δεν γεννάτε θέμα τώρα, τα βάζουμε ότι μας τα λέει το μνημόνιο ή μας τα λέει. Αυτά πρέπει να τα έχουμε κάνει μόνοι μας. Πρέπει, αλλά λοιπόν, εμείς λοιπόν, αν κάνουμε αυτά τα στοιχειώδη που έχουμε, επειδή είμαστε μια πολύ μικρή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πολύ μικρό ποσοστό, δεν θα έχουμε τα προβλήματα που έχουν οι άλλοι. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πόσο καιρό όμως θα κάνουμε. Τώρα οι άλλοι έχουν άλλου επίπεδου προβλήματα. Εμείς τώρα κινδυνεύουμε κάθε φορά, λέμε, αν θα έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τους δημόσιους υπάλληλους, να πληρώσουμε τα φάρμακα, να πληρώσουμε τις συντάξεις. Αυτά έχουμε τρομερά προβλήματα. Άλλο τα προβλήματα τα δικά μας και άλλο τα προβλήματα των άλλων. Πόσο καιρό όμως θα μας πάρει να φτιάξουμε όλα αυτά που λέτε, όταν όλα αυτά εκολάπτηκαν μέσα σε πάρα πολλά χρόνια, σε 30 χρόνια. Σε 30 χρόνια. Το λάθος μας λοιπόν, ένα από τα λάθη μας λοιπόν τώρα, καλά που μου το είπατε αυτό, ένα από τα λάθη μας είναι ότι ακριβώς προσπαθήσαμε, θεώρησε η κυβέρνηση του Πασόκου την προηγούμενη περίοδο, ότι αυτά μπορεί να τα διορθώσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό ήταν ίσως μια λάθος εκτίμηση. Και το έχουν δεχτεί όλοι τώρα. Είδαμε ότι είπαμε ότι θα κάνουμε και το ένα και το άλλο και το άλλο αμέσως, να φτιάξουμε και τη φοροδιαφυγή και τα θέματα, να τα κάνουμε όλα αμέσως. Και δεν σκεφτήκαμε με τι μέσα, με ποιο κράτος να το κάνεις. Δηλαδή το κράτος το δικό μας είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Μπορεί να είναι κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί εγώ δημόσιο υπάλληλο είμαι, μπορεί να είναι κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δουλεύουν σκληρά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το θέμα είναι όμως πόσο αποτελεσματικοί είμαστε στο σύνολο. Και όταν έχεις ένα τέτοιο κράτος και λες θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο, θα κάνω το άλλο, δεν σε ακολουθεί, δεν υπακούει. Και κάτι τελευταίο θέλω έτσι να μου πείτε, επειδή ήταν άμεσα συνδεδεμένος, ήταν ένα πρόσωπο που πρωταγωνιστούσε, ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου. Εάν θεωρείτε ότι έχει θέση μέσα στο ΠΑΣΟΚ και αν μπορεί και αν πρέπει και αν είναι το καλό για τη χώρα, για τους Έλληνες, για το κόμμα σας, να εξακολουθήσει να βρίσκεται στο κόμμα από μια έτσι ισχυρή θέση. Ποιος να βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σας είπα ότι αυτά που λέει ο νέος μας αρχηγός, ο κύριος Βαντζέλος, είναι αυτά που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, κανένας Έλληνας, εάν το διαβάσει προσεκτικά, δεν μπορεί να φέρει αντιρρήσεις. Κανένας σκεπτόμενος και λογικός Έλληνας που δεν σκέπτεται με ιδιοτέλεια, εάν δει αυτά που λέει ο πρόεδρος μας τώρα, πιστεύω ότι δεν θα έχει καμία αντίρρηση. Δηλαδή, θα συμφωνήσει. Τις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει, εγώ είχα στηρίξει τον Γιώργο Παπανδρέου. Νομίζω γι' αυτό προσέφερε αρκετά στο κόμμα. Έγιναν και κάποια λάθη στη συγκυρία που υπήρχε, αλλά όλα αυτά τα λάθη τα βλέπουμε εκ των υστέρων. Σε εκείνη την περίοδο, σε εκείνη τη συγκυρία, μπορεί και άλλοι να ήταν να έκαναν τα ίδια. Όμως, έκανε η διακυβέρνηση Παπανδρέου έκανε πράγματα τα οποία έγιναν για πρώτη φορά, όπως ήταν ο μηχανισμός στήριξης. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν και αυτό. Αυτό μην ξεχνάτε ότι το ήθελε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν μόνο δική μας συντάγη. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν για πρώτη φορά στη χώρα. Και προφανώς το όλον ΠΑΣΟΚ είναι για όλους. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Μαζί το είπαμε. Ναι. Καλή δύναμη να έχετε. Γεια σας. Γεια σας. Πολύ.